Πραγματοποιήθηκε σήμερα εκεί στην Μονή της Αγίας Λαύρας η αναπαράσταση της έναρξης της Επανάστασης, μια πολύ σημαντική στιγμή. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θύμιο Τζόβολο. Ο κύριος Θύμιος Τζόβολος. Καλησπέρα. Και δίπλα του, κύριε Τζόβολο. Κύριος Γιάννης Πολυδόρου. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Βέβαια, χρόνια πολλά, μας μεταφέρετε μία όμορφη εικόνα, μας μεταφέρατε όμορφες εικόνες το πρωί στο πλαίσιο της αναπαράστασης, της έναρξης της Επανάστασης στην Μονή της Αγίας Λαύρας. Προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε τα γεγονότα που έγιναν στις 16 του μήνα, 16 Μαρτίου, εδώ στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας που είναι πίσω μας, όσο πιο πιστά μπορούμε. Το κάθε παιδί έκανε το καλύτερο δυνατό, ενσάρκωσε τον ρόλο που έπαιζε. Και πιστεύω ότι για φέτος, 200 χρόνια, ο καθένα μας ένιωσε για μισή ώρα που παίζεται η αναπαράσταση έναν ήρωα του 21. Και βέβαια φοράτε και τις παραδοσιακές φορεσιές της εποχής. Μόνο περηφάνεια. Νιώθετε και νιώθουμε βέβαια. Θέλω να μας πείτε πώς νιώσατε και πώς νιώθετε που βρίσκεστε σε αυτό τον ευλογημένο τόπο για όλους τους Έλληνες. Νιώθουμε πολύ περήφανοι που είμαστε καλά πληρωμένοι. Νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι που οι πρόγονοι μας ξεκίνησαν την Επανάσταση και μπορούμε εμείς σήμερα να μιλάμε ζωντανά για αυτούς. Κάνανε πάρα πολλά για εμάς. Ενώσαν την Ελλάδα, δώσαν το σύνθημα για το ξεκίνημα και από εκεί ήταν η αρχή του τέλους για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από εδώ, από τα Καλάβητα, τα ηρωικά Καλάβητα, ξεκίνησε η απελευθέρωση του έθνους. Και είμαστε όχι απλά υπερήφανοι. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας αυτή τη στιγμή, το τι νιώθει κάποιος Καλαβιτινός αυτές τις μέρες. Βέβαια, και εγώ να προσθέσω και να πω ότι στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή βλέπουμε πλάνα από την αναπαράσταση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Αγία Λαύρα, βέβαια, στα Καλάβετα. Μια πιστή αναπαράσταση, η οποία, κύριε Τζόβολε, προετοιμάζεται καιρό. Οι πρόβες διαρκούν ένα μήνα. Φέτος είχαμε μεγάλη δυσκολία γιατί παλιά την κάναμε σε εσωτερικό χώρο θεμενόμενο. Φέτος, λόγω του κορονοϊού, έπρεπε να γίνουν όλες οι πρόβες έξω και καταλαβαίνετε τα Καλάβητα, επειδή έχουμε ψηλό υψόμετρο, έπαιρνε αρκετό κρύο. Αλλά τα παιδιά σταθήκαν όλα στο ύψος των περιστάσεων και κάναμε όλες τις πρόβες ώστε να βγει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μας χαροποιεί όλους. Μάλιστα. Να μας πείτε, είναι μια διαδικασία η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο, σωστά? Γίνεται από το 1953, εγώ το κάνω από τα 14 μου, 27 χρόνια τώρα. Υπάρχουν μεγαλύτεροι, όπως ο Γιάννης δίπλα μου, ο οποίος το κάνει τουλάχιστον 30 χρόνια και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τα γεγονότα όπως έγιναν τότε, την αλήθεια. Για να μας μιλήσει ο κύριος Γιάννης, ο οποίος βρίσκεται δίπλα σας, να μας πει πώς αισθάνεται που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια. Σωστά, κύριε Γιάννη? Ναι, αισθάνομαι πολύ υπερήφανος. Εσαρκώνουμε τους, όσο μπορούμε, τους τότε πλαστικούς, τους επαναστάτες, που ήθελαν να αποτινάξουν το τούρκικο ζυγό και να ζήσουν ελεύθεροι και όχι μια ζωή σκλαβωμένη. Και βέβαια νιώθετε και την ευθύνη να παραδώσετε τη σκυτάλη και στην επόμενη γενιά και θέλω να μου πείτε λίγο, κύριε Γιάννη, πώς βιώνει αυτή την κατάσταση η νέα γενιά, τα μικρά παιδιά, αν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, αν έχουν μπει σε αυτή τη δική σας νοοτροπία και στο δικό σας σκεπτικό. Ναι, ευτυχώς υπάρχουν πολλοί νέοι που θέλουν να συμμετάσχουν. Σιγά σιγά εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη σε πιο νέους, γιατί μας παίρνουν και λίγο τα χρόνια και καιρός είναι να αναλάβει και η νεολαία να προχωρήσει αυτό το δρόμενο για την Επανάσταση και να το προχωρήσει για να πάμε στα 300 και στα 400 χρόνια. Για πείτε μας, σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα? Τώρα βρισκόμαστε στο ιόν του Παλιγενεσίας που έχει χτιστεί το μοναδικό ιόν για το 1921 στα Καλάβητα με φόντο πίσω μας την Αγία Λαύρα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μας μεταφέρατε μία όμορφη εικόνα και σίγουρα τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν από την σημερινή διαδικασία, βέβαια και την πρωτοβουλία σας, είναι πολλά και κρατούν άσβεστη την φλόγα
των ιδεοδών βέβαια που προκύπτουν μέσα από την Ελληνική Επανάσταση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά.